Αίσθηση έχει προκαλέσει στην κοινωνία των Χανίων η απόφαση της Ιεράς Μονής Γουβερνέτου να δώσει τέλος στην δωρεάν παραχώρηση κτηρίου προς το Δήμο Χανίων, στο οποίο στεγάζεται εδώ και 12 χρόνια το κοινωνικό παντοπολείο. Σύμφωνα μάλιστα με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, Ελένη Ζερβουδάκη, αιτιολογώντας την πίεση που ασκεί για εκένωση του χώρου, ο ηγούμενος της Μονής της ανέφερε πως τις προθέσεις της τοπικής εκκλησίας είναι να δημιουργήσει κέντρο στήριξης αγέννητου παιδιού. Ο Θεοφιλέστατος με πήρε 3 φορές τηλέφωνο για να μου υπενθυμίσει ότι θα πρέπει να φύγουμε και ότι περνάει ο καιρός και αν έχουμε κάνει κάτι. Και μεταξύ άλλων μου ανέφερε ότι θέλουν να το αξιοποιήσουν για τις νέες μητέρες, να μιλήσουν κατά των αμβλώσεων και υπέρ της μητρότητας. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γουβερνέτου, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος, μιλώντας στην Κρήτη TV, έκανε λόγο για ψεύδι και υποστήριξε πως ουδέποτε αναφέρθηκε σε δομή κατά των αμβλώσεων, πόσο δε μάλλον σε ένα κατάστημα με βιτρίνα σε κεντρικό δρόμο. Έγινε εμβόλυμα για να πυροδοτήσει καταστάσεις. Οτιδήποτε άλλο είναι εκβιασμός. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε την περιουσία της Μονής ό,τι θέλουμε. Ζούμε έναν ιδιότυπο φασισμό. Σαφώς έχει το δικαίωμα να διαχειριστεί όπως αυτή νομίζει καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Εμείς θεωρούμε ότι στο πνεύμα της προσφοράς και της διακονίας της Εκκλησίας δεν μπορεί να βρεθεί κάτι καλύτερο από τη στέγαση του κοινωνικού παντοπολίου που εξυπηρετεί ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και συνάδει και απόλυτα με την έννοια της προσφοράς που διατρέχει και το λόγο της Εκκλησίας. Ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σιμανδυράκης, ως προς την ηθική παράμετρο της υπόθεσης, μίλησε εμέσως πλην σαφώς για παράβαση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του γυναικείου σώματος. Σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θα πρέπει να είμαστε απόλυτοι σε αυτό. Ότι στον 21ο αιώνα, στο σήμερα, το δικαίωμα των γυναικών να αυτοδιαχειρίζονται το σώμα τους, να παίρνουν τις επιλογές έτσι όπως αυτές θεωρούν καλύτερο, νομίζω ότι το έχουμε κατακτήσει. Το συμφωνητικό παραχώρησης του ακινήτου της Ιεράς Μονής Γουβερνέτου προς τον Δήμο Χανίων έληξε πέρυσι τον Απρίλιο. Λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της χρήσης του ακινήτου, ο Δήμος ζήτησε και πήρε παράταση της παραχώρησης μέχρι τον Νοέμβριο του 2023. Τώρα όμως ήρθε η ώρα που εμείς πρέπει να βρούμε ένα κτίριο. Γι' αυτό περάσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο την αναγκαιότητα διεξαγωγής διαγωνισμού για την εξέβρεση κτιρίου. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ενέγειρε ερωτήματα στην κοινωνία γιατί είναι ένα ηθικό θέμα, ένα κοινωνικό θέμα από τη στιγμή που και οι δύο φορείς πρεσβεύουμε την αλληλεγγύη, την αγάπη και την προσφορά στον συνάνθρωπο. Η Δημοτική Αρχή αναζητά ήδη χώρο για τη μετεγκατάσταση του κοινωνικού παντοπολίου με τον Δήμαρχο πάντως να δηλώνει ότι θα επιδιώξει διάλογο με τους διαχειριστές των ακινήτων της Ιεράς Μονής. Θα επικοινωνήσουμε με την Ιερά Μονή Γουβερνέτου, να τη ζητήσουμε να επανεξετάσει τη συγκεκριμένη στάση, να μπορέσουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε εκεί που πραγματικά η κοινωνία έχει ανάγκη. Και εκεί που έχει ανάγκη είναι στις ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και όχι στις νέες γυναίκες που αποφασίζουν να κάνουν δύσκολες επιλογές, αλλά επιλογές που έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν. Σύμφωνα με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Γουβερνέτου, Αρχιμανδρίτη Ειρηναίο, προτάθηκε στον Δήμο η λύση της αξιοποίησης κτηρίου στην Οδό Ιερών Πολυτεχνείου, που όμως δεν έγινε δεκτή. Ο Θεοφιλέστατος υπενθύμησε επίσης ότι η Ιερά Μονή Γουβερνέτου ήταν εκείνη που δημιούργησε το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο στη συνέχεια ανέλαβε με δικό της αίτημα η Δημοτική Αρχή των Χανίων.